Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα υποδέχτηκε στο Δημαρχείο της πόλης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στο πλαίσιο θυμοτυπικής συνάντησης. Είχα τη χαρά να επισκεφθώ τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και να ανταλλάξω απόψεις μαζί του σχετικά με έναν σημαντικό σχεδιασμό παρεμβάσεων στη συμπρωτεύουσα της χώρας, στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι με την παρουσία του κυρίου Ζέρβα υπάρχει, τουλάχιστον και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ένα σοβαρό σχέδιο συγκεκριμένων παρεμβάσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε καλά ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει με την απαραίτητη, θα έλεγα, δύναμη και διάθεση οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική ή ανανεωτική προσπάθεια γίνεται σε όλους τους Δήμους της χώρας. Είναι, θα έλεγα, ευτυχή συγκυρία που αυτή την περίοδο άνθρωποι που μπορούν να βλέπουν με μια ευρύτητα πνεύματος τις σοβαρές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στον αστικό ιστό της πόλης να μπορούν να ηγούνται μιας προσπάθειας που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φέρει αποτελέσματα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε ότι ο κύριος Τσιάρας έζησε στην πόλη για περισσότερα από 20 χρόνια, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματά της. Πέρα από τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες που έχει σήμερα σαν Υπουργός Δικαιοσύνης, γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα, τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Θα συζήτησα μαζί του και με αυτήν την σκοπιά, με τη σκοπιά ενός ανθρώπου που γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης και ενδιαφέρεται για τις λύσεις του. Οπότε πέραν αυτών των θεμάτων που συζητήσαμε και τώρα και το μεσημέρι όσον αφορά το δικαστικό μέγαρο, τα προβλήματα που έχει η δικαιοσύνη, το αντικείμενό του, το ελεκτικό συνέδριο, συζητήσαμε και πολλά θέματα της πόλης και ακριβώς όπως είπες, το πλαίσιο όλων αυτών που πρέπει να γίνουν στη χώρα και ιδιαίτερα στην πόλη και ώστε πρέπει να έχουμε ένα κοινό βηματισμό για να καλύψουμε ακριβώς αυτό το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών, ούτως ώστε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για την πόλη να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος Τσιάρας ενημέρωσε τον κύριο Ζέρβα για τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρούνται στον χώρο της δικαιοσύνης.